Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω από πού αντλήσω όλη αυτή τη δύναμη. Αν σου πω ότι και εγώ πάντα θεωρούσα ότι είχα δύναμη, αλλά δεν πίστευα ποτέ και εγώ για μένα το πώς έχω πώς το έχω πάρει όλο αυτό που μου συμβαίνει. Σίγουρα έχω και τα down μου. Εντάξει, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις ένα ξένο μέλος και ότι για όλη σου τη ζωή θα είσαι, ας πούμε. Εγώ σε έβλεπα όμως τώρα ότι κινείσαι στο χώρο όπως κινούμαστε όλοι. Ναι, κινούμε. Ειλικρινά, δεν έχεις τίποτα να ζηλέψεις από εμάς, πραγματικά όμως. Και κρατώντας μια κιθάρα και τραγουδώντας, μεταμορφώνεσαι και είσαι η καλλιτέχνης πραγματικά που όλοι ξέρουμε. Εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη δύναμη και το τραγούδι. Έτσι. Γενικά οι καλλιτέχνες. Πιστεύω, ναι, ότι δεν είναι και φυσιολογικά άτομα. Ναι, δεν είναι και φυσιολογικά άτομα, ναι. Όντως, δηλαδή, το πιστεύω. Το πήρα πολύ. Δηλαδή, στο νοσοκομείο, όταν μου το είπαν, ο γιατρός δηλαδή μου ανακοίνωσε ότι ξέρεις, Πέννη, τι θα ήθελες λέγε τη ζωή σου. Εγώ νόμιζα ότι είχα πόδι. Πέννη, το πόδι το νιώθεις. Πώς ακριβώς έγινε, θύμισε μας δηλαδή να. Κάποιος με χτύπησε από τα πλάγια. Εσύ ήσουν με μηχανή. Με μηχανάκι πενιντάρι. Το θυμάσαι εσύ αυτό. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι ότι γύρισα να δω κάτι, δεν ξέρω, κάτι έκανα έτσι και μετά. Τίποτα. Δεν θυμάσαι. Κενό. Προφανώς το πόδι κόπηκε. Με την κρούση και εγώ έχασα τον έλεγχο και έφυγα πάνω σε μια κολόνα. Το σώμα μου, το πόδι έφυγε μαζί με το μηχανάκι. Ευτυχώς που το γόνατο, έχασα το γόνατο, ευτυχώς που το έχασα, γιατί αλλιώς θα πέθαινα στα 5 λεπτά. Είχα χτυπήσει κεντρική αρτηρία. Απλά λόγω του ότι είχε πρωτοποιηθεί, δεν ξέρω αν είναι καλό να τα λέμε πρωί-πρωί όλα αυτά. Μου σώθηκε η ζωή. Μου έσωσε τη ζωή το γόνατο που πολιτοποιήθηκε και κράτησα και έμεινα στη ζωή μισή ώρα μέχρι να έρθουν να με πάνε στο ασθενοφόρο. Είχα τις αισθήσεις μου μέχρι που. Γι' αυτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω πάθει μετατραυματικό σοκ. Και μέχρι που πήγα στο νοσοκομείο είχα τις αισθήσεις μου. Δηλαδή το ζήσα όλο αυτό. Ο άνθρωπος που σε χτύπησε. Εγκατέλειψε. Εγκατέλειψε, ούτε βρέθηκε ποτέ, ούτε. Ψάχνουμε, είναι ανοιχτός ο φάκελος. Δεν υπήρχε κάποιος εκεί μπροστά που να δει τι ακριβώς έγινε. Όχι, οι περισσότεροι εντάξει, το αποφεύγουν κιόλας. Δεν στέκονται καν. Η αλήθεια είναι ότι.